Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολύ καλημέρα σας, τι κάνετε, είστε καλά? Γεια σου Πάρη. Αμφότερη, είστε εδώ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και μάχης ενός Σαββατοκύριακου. Άστο. Είδες που τώρα πάμε σε ρυθμό Σέργιο και Νίκο κυπέλου πρωταθλήματος για ΠΑΟΚ και Άρη. Και μάλιστα με κοινό ζευγάρι, είτε για το ένα της πόλης μας, είτε για τον άλλον. Είτε για τον Άρη καταρχήν, είτε για τον ΠΑΟΚ. Πες μου ζευγάρι τελικού Πάρη στο κύπελο, που είστε μπροστά πάντα. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ. Πάρη, να σου πω, για να σε αξιοποιήσουμε λίγο. Τώρα που σε έχουμε εδώ πέρα. Να σε αξιοποιήσουμε λίγο. Ναι, παρακαλώ. Πότε θα γίνει το μάτς του Πάρη και το κύπελο? Ορίστε. Πότε θα γίνει το μάτς του Πάρη και το Πάρη και το κύπελο? Μέρες και ώρες. Και ώρες θέλεις. Νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Μια και καλή. Νομίζεις Πάρη, δεν είσαι σίγουρος. Τα νομίσματα στην τράπεζα, πες μας εσύ. Δεν θα πούμε ότι μας το είπες εσύ. Εντάξει. Όχι, να σας πω κάτι. Δεν είναι δύσκολο αυτό. Ο Άρης θα παίξει Τετάρτη σίγουρα. Γιατί έχει το Βόλο το Σάββατο. Το λες σίγουρα, τι έτσι το συζητάμε. Την ώρα θέλουμε. Γιατί ο κόσμος ψάχνει την εκκλησία. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι όπως είναι τα παιχνίδια τους, λογικά θα θέλουν να παίξουν και οι δύο την Τετάρτη. Ναι. Έτσι. Το έχουμε αυτό, το έχουμε αυτό. Οπότε, ναι. Οπότε στην περίπτωση αυτή, το ένα παιχνίδι θα πρέπει να γίνει στις 5 και το άλλο θα πρέπει να γίνει στις 8. Άρα στις 5 εγώ λέω ότι θα γίνει το Ολυμπιακός Άρης. Και στις 8... άμα το λες, Νίκο μου, έτσι θα γίνει. Θα γίνει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Το θετικό είναι ότι δεν είναι στη Θεσσαλία τα παιχνίδια, γιατί εκεί η αγορά είναι ανάποδα, όπως ξέρετε. Έτσι. Οπότε η αγορά θα είναι κλειστή ή κάποτε ήταν κλειστή, γιατί πλέον δεν είναι και τόσο κλειστή τις Τετάρτες στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Έτσι, γιατί τα μαγαζιά λειτουργούν εντελώς διαφορετικά στη Λάρισα ή στα Τρίκαλα. Για όσοι το γνωρίζουν αυτό, κυρίως είναι κλειστά την Τρίτη και την Πέμπτη ανάποδα. Την αγορά των Τρικάλων. Εδώ δεν ξέρουμε τι Θεσσαλονίκη είναι μόνιμο, το δικό μου μόνιμο πρόβλημα. Ανοιχτά είστε αύριο? Νομίζω ότι είναι πάντα ανοιχτά πλέον όλοι. Ναι, σωστό και αυτό. Έτσι δεν είναι? Πάντα ανοιχτά. Πού να κλείσουν? Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στις προβλέψεις. Το Παραλίμνη ασχολείται με το πότε θα γίνει το παιχνίδι του? Το Παραλίμνη όχι, φίλε. Το Παραλίμνη περιμένει πώς θα περάσει τη Λαμία να πάει στους 4. Α, άρα δεν τον ενδιαφέρει. Παρότι θα γίνει, θα παίξει σε ουδέτερη έδρα στο δημοτικό γήπεδο Σερών και όχι στο ιστορικό του γήπεδο 800 φιλάθλων. Το γήπεδο νομίζω που ξέρει πολύ καλά ο Γεωργιάδης. Αν μη τι άλλο το ξέρει, βέβαια. Εκεί μεγαλούργησε. Πρέπει να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ. Σε ένα πολύ μεγάλο μεταγραφικό θρίλερ. Το θυμάμαι, έκλεισε. Εκείνο το καλοκαίρι εννοείς. Ωραία ταινία. Εκείνο το καλοκαίρι, λοιπόν, έκλεισε το φύλλο. Σαν το θρίλερ Κουτσιανικούλη, τέτοιο ήταν και το θρίλερ Γεωργιάδη. Όχι, ήταν πιο έντονο. Έκλεισε το φύλλο της εφημερίδας που εργαζόμουν στις 3 παρά. Εντάξει, όταν το έκλεισε. Μεσημέρι. Το βράδυ. Ήταν η μεριά, δεν ήταν η μεριά. Το βράδυ, όχι, ποια η μεριά. 3 παρά τα ξημερώματα έκλεισε η μεταγραφή υπέρ του ΠΑΟΚ. Εφημερίδες που δεν άντεξαν να κρατήσουν μετά τη 1:30-2, βγήκαν πρωτοσέλιδο στην ΑΕΚ ο Γεωργιάδης. Αλλά... Και άλλες που άντεξαν. Στον ΠΑΟΚ Γεωργιάδης. Πολύ ωραία. Τελειώσαμε. Μεγάλο θρίλερ. Έγινε πληστηριασμός. Ναι. Κερδισμένος ο ΠΑΟΚ. Σε βάθος χρόνου χαμένος ο ΠΑΟΚ. Κερδισμένη η ΑΕΚ. Ναι. Αλλά έτσι έχουν οι μεταγραφές. Τζόγος είναι και αυτό. Όπως και ο Κακλαμανάκης που έχει κλείσει τον ΠΑΟΚ. Και ο Κακλαμανάκης, ναι, λησμόνησα πάρη. Μπράβο ρε πάρη. Είδες. Ναι. Πολύ καλή μεταγραφή θεωρώ. Πολύ καλή μεταγραφή. Το μόνο που απομένει είναι να λύσει το συμβόλαιό του με τον Προμηθέα για να υπογράψει το καινούργιο του με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Τυπικά είναι τα πράγματα. Απλά. Αν ο Κακλαμανάκης έχει την εικόνα που είχε. Πριν φύγει από τον ΠΑΟΚ, δηλαδή εκείνη τη σεζόν, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια σούπερ κίνηση. Δηλαδή πριν 2 χρόνια. Πριν 2 χρόνια. Αν είναι σε αυτά τα επίπεδα, δεν τον έχω δει.
τουλάχιστον ο Βόλος δεν πρέπει να έχει βάλει γκολ. Όχι, δεν πρέπει, δεν έχει πετύχει γκολ. Δεν έχει πετύχει γκολ. Ούτε στο πρωτάθλημα, ούτε στο κύπελο, να το πούμε αυτό. Ναι. Και νομίζω και λίγο πριν το Μουντιάλ είχε ξεκινήσει να συμβαίνει. Λίγο πριν το Μουντιάλ δεν είχε βάλει γκολ στην Τούμπα. Μόνο αυτό. Γιατί είχε πετύχει με ανατροπή τη νίκη στο τελευταίο παιχνίδι του Φερνάντες στο Πανθεσσαλικό. Ναι. Από εκείνο το παιχνίδι της Τούμπας λοιπόν και μετά ξεκινάει το 0 του Βόλου στην επίθεσή του. Ωραία. Λοιπόν, πάρε πριν πάμε στο σημείο. Να δούμε πού θα τελειώσει, αυτό το μηδενικό. Έχει το ενδιαφέρον του. Ναι. Αλλά δεν πάει καλά ο νουπου σου, Βόλος. Πάρε, έχουμε κάτι σημαντικό από την Αθήνα για να κλείσουμε να πάμε στο σημείο της ημέρας. Όχι, νομίζω ότι αξίζει να πάμε στο σημείο της ημέρας, γιατί πέραν της νίκης του Ολυμπιακού σε αυτό το θρύλο, όπως το πέτυχε να το κάνει ο Ολυμπιακός στην Πολώνια κόντρα στη Βίρτους, και το σημερινό παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό, για να μην γράψει ακόμα μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ για τον ίδιο στην Ευρωλίγκα που υποδείχθηκε Μακάμπι, γιατί το 6-0 αυτές οι 6 συνεχόμενες ήττες του Παναθηναϊκού είναι το δικό του αρνητικό ρεκόρ στη Euroleague, και να μην πάει στις 7. Έχω την αίσθηση πως δεν έχουμε κάτι να σημειώσουμε πέραν και αυτής της κίνησης μπασκετικά του Προμηθέα, και δεν βλέπω και ιδιαίτερη κινητοποίηση πέραν και της επέκταση του συμβολέου του Αλμίδα με την ΑΕΚ όσον αφορά στο μεταγραφικό μέτωπο και την μεταγραφή του Παναθηναϊκού με τον Λάζλο. Ο Λάζλο Κλέι Χέισλερ. Εντάξει, εννοείται ότι θα πρέπει το λέμε Λάζλο. Κλέι Χέισλερ, δεν υπάρχει περίπτωση. Λάζλο με την μπάλα. Λάζλο. Κλέι Χέισλερ, εντάξει, δεν υπάρχει. Τώρα θα με θλάσει την γλώσσα. Κλάσμα είναι. Για να ακούσουμε το σημείο της ημέρας από τον Πάρη Τσελεπίδη. Πάρη. Έχω την αίσθηση ότι ο Παναθηναϊκός, που ήταν ιδανικός αυτόχειρας κόντρα στην Φενέρ και έχασε δίκαια μετά στην παράταση, αφού η ομάδα του Ιτούδη το πήγε εκεί το παιχνίδι και αφού δεν δόθηκε φάουλ υπέρ του Παναθηναϊκού στην τελευταία φάση πάνω στον Πονίτκα, άσος σε απόδοση πλέον στο 1,82, που αξίζει σαφώς, που έρθει περισσότερο. Ήταν πιο χαμηλή απόδοση του άσου από το πρωί, που άρχισε να ανεβαίνει κόντρα στην Μακάμπι. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα σπάσει αυτό το αρνητικό του σερί στην Euroleague με τα δικά της πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Εχθές δικαιωθήκαμε στο Βελιγράδι, πολύ εύκολη νίκη για τον Ερυθρό Αστέρα κόντρα στην Μακάμπι, όπου μόνο ο Μάικ Τζέιμς διασώθηκε. Ευχαριστούμε, Πάρη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, θα τα πούμε. Να είστε καλά, παιδιά. Λοιπόν, αυτά και από τον Πάρη Τσελεπίδη.